Θα τον αφήσω τον Βούλιο. Η κύριε Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω θερμώς για αυτή τη μεγάλη την οποία μου περιποιείτε σήμερα εδώ. Πάντοτε, όπως τονίζω, είναι στο πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και όχι στο πρόσωπο του κόμματος. Χαίρομαι πραγματικά γιατί βρίσκομαι σήμερα εδώ. Πολύ περισσότερο όταν μου τους έμαθα. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έρχεται εδώ. Είπατε αυτά που έπρεπε για τον τόπο σας. Και πρέπει να είστε περήφανοι για αυτόν τον τόπο. Θέλω να προσθέσω όμως και κάτι άλλο, το οποίο μέσα στην τύρβη η οποία σήμερα μας κατατρώει λόγω της κρίσης, λόγω των μεγάλων προβλημάτων, δεν μπορεί και δεν πρέπει να το ξεχνάτε μας. Δεν είναι μόνο η ιστορία σας. Είναι η σημειολογία του τόπου σας. Αν δείτε, είστε στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης. Ουσιαστικά στο κέντρο της Μεσογείου. Τούτος ο τόπος εδώ, η Σιτία, συμβολίζει αυτό που πραγματικά πρέπει τούτη την ώρα να κοιτάξουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Συμβολίζει το μέρος που υπήρξε σταυροδρόμου πολιτισμών. Λίγμα πολιτισμού. Αν ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία, η Μεσόγειος είναι κοιτίδα και λίγμα πολιτισμών. Και τούτες τις ώρες, τις μεγάλες σύγκρουσες, τις ώρες που κύριο θύμα είναι ο άνθρωπος, τις ώρες προσυγιάς, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο ρόλος μας ως Ελλήνων είναι ακριβώς να αναπτύξουμε και πάλι το διάλογο ανάμεσα στους πολιτισμούς. Γιατί είναι λάθος να πιστεύουμε ότι υπάρχει τη στιγμή σύγκρουση πολιτισμών. Όσοι το υποστήριξαν έκαναν λάθος και ακόμη περισσότερο έκαναν λάθος εκείνοι οι οποίοι πάνω σε αυτή τη λαθεμένη θεώρηση των πραγμάτων διαμόρφωσαν ολόκληρες πολιτικές γεωστρατηγικές. Έχουμε ανάγκη από το διάλογο του πολιτισμού. Και εμείς οι Έλληνες, και ιδίως εδώ οι Κρήτες, έχετε ιερή αποστολή να ηγηθείτε σε αυτόν τον διάλογο των πολιτισμών. Γιατί αυτός ο τόπος συμβολίζει του τη στιγμή τον πολιτισμό της Ελλάδας, αλλά και τον πολιτισμό της Ευρώπης, μιας και ο πολιτισμός της Ευρώπης κατάγεται από τον δικό μας πολιτισμό. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο ελληνικός πολιτισμός, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, είχε τη ρίζα του στον εβραϊκό πολιτισμό. Εδώ. Όλο αυτό το βάρος της ιστορίας, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να το υποβιστούμε όλοι και εσείς κυρίως και με όλους τους συμβολικούς. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, γιατί αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για ολόκληρο τον κόσμο και ιδίως για τη μεγάλη μας οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Εδώ κρίνονται οι αξίες του πολιτισμού μας. Εδώ κρίνονται σεβασμιότατοι ο ανθρωπισμός μας, η προσήλωσή μας, σε όλα εκείνα τα ιερά και τα όσια τα οποία κυριοδότησε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό η χριστιανική διδασκαλία. Και πρέπει να γνωρίσουμε ότι όλη η ιστορία της Ιππίας αναδίδει αυτό το άρωμα πολιτισμού και ταυτοχρόνως αυτό το άρωμα συμβόλων τα οποία πρέπει να μας εμπνέουν ακόμη και σήμερα και πρέπει να εμπνέουν και εμένα κατά την άσκηση του καθόλου. Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην ιστορία σας. Ξέρετε καλύτερα από μένα. Τη θυμίζω απλώς. Κάπου ανατολικότερα από εδώ, την περιοχή που βρισκόμαστε, είναι η πόλη από την οποία ξεκίνησε η ιστορία της Ιττίας. Η αρχαία Ήτης ή Ιττία, από την οποία προέρχεται και το όνομα της Ιττίας. Δεν έχουμε βρει ακόμα ή τουλάχιστον υπάρχουν αρκετές εικασίες σχετικά με το πού βρίσκεται. Την αναφέρει ο Διέγης ο Λαέρτιος και μάλιστα αναφέρει την καταγωγή του Μίσου από εδώ και χαίρομαι γιατί αυτές τις μήνες τις κρατάτε καλά. Γιατί ίσως δεν ξέρουμε ότι ο Μίσον έχει καταταχθεί από τον Πλάτωνα στην πορεία των 7 σοφών. Ο Πλάτωνα στην θέση του Περιάνδρου είχε θέση τον Μίσον.
δεν ξέρουμε όμως πού βρισκόταν αυτή η πόλη από την οποία κατάγεστε, ξέρουμε πού βρισκόταν η πόλη η οποία προέκυψε μετά κατά τους διεθνούς χρόνους. Είναι εδώ, σε αυτόν τον τόπο που βρισκόμαστε. Και με τα απομεινάρια της τα βρίσκεται μέσα από ένας καφές, μέσα ακριβώς από ό,τι βγαίνει από τούτη τη γη, θυμίζοντας την ιστορία. Η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι ο οικισμός της Ιππίας δημιουργήθηκε μετά τα χρόνια του αυτοκράτορου Θεοδοσίου, όταν ήρθαν αρκετοί κάτοικοι σε αυτόν τον προηγουμένο τόπο. Έγινε ένα σύμπορο της περιοχής και ανέπτυξε μια βυζαντινή παράδοση, την οποία η ίδια η ιστορία αποκαλύπτει. Το 731 μετά Χριστόν, παραδείγματος χάρη, υπάρχει γραφή σύμφωνα με την οποία εδώ βρισκόταν επισκοπή και επίσκοπος Ιππίας. Η επιδρομή των Αράβων διέκοψε αυτή την παράδοση για να την ξαναβρει αργότερα την περιοχή της Ιππίας, γιατί και πάλι το 980 στο τυπικό του βασιλείου του Καροκτώνη ξαναβρίσκουμε τη Μητρόπολη και ορθότερα επισκοπής Ιππίας και τον επίσκοπο Ιππίας. Και όλη αυτή η βυζαντινή παράδοση, την οποία τη βλέπουμε στα ερείπια που υπάρχουν, σε εκκλησίες που απόμενε και που δείχνουν αυτή τη μεγάλη βυζαντινή παράδοση, αυτό συνεχίστηκε μέχρι την εποχή της πτώσης της βασιλεύουσας. Το λέω αυτό γιατί πρέπει και για τούτο εδώ στη Σιτία να είστε υπερήφανοι. Ο βυζαντινός πολιτισμός έχει ανάγκη από υπεράσπιση. Και εμείς οι Έλληνες κυρίως, γιατί το Βυζάντιο ήταν κυρίως ελληνικό, έχουμε χρέος να αναδείξουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ναι, υπήρξε μεσαίωνας. Όμως το Βυζάντιο δεν ήταν μέρος του μεσαίου. Άλλοι ήταν εκείνοι οι οποίοι δημιούργησαν τον μεσαίωνα και ίσως θα πρέπει να απολογούνται για αυτή την ιστορία. Αν δεν υπήρχε το Βυζάντιο και να μεταφέρει πάνω του την παράδοση της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Ρώμης, δεν θα υπήρχε αναγέννηση. Και αυτή την αλήθεια πρέπει να την υπερασπιστούμε και εσείς εδώ, με τα βυζαντινά απομεινάρια και με τη μεγάλη βυζαντινή ιστορία, πρέπει και αυτό να το υπερασπιστείτε, εμπνεώμενοι από τον ίδιο σας τον τόπο. Όταν έπεσε βασιλεύουσα, σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν εδώ επιθέσεις. Πριν όμως από την πτώση της βασιλεύουσας, ο τόπος έζησε την εμπειρία των Λατίνων σταυροφόρων, οι οποίοι πούλησαν τη γη εδώ, την πούλησαν τυπικά, γιατί ποτέ δεν πουλήθηκε η ψυχή των Ελλήνων και των Κρητών εδώ στη Σιτία, την πούλησαν στους αιρετούς, οι οποίοι μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης διαφέτευαν τον τότε τόπο. Όμως οι προγονείς σας ποτέ δεν υποτάχθηκαν ούτε και σε αυτή την κατάκτηση. Αν κοιτάξετε την ιστορία, μεταξύ 1200 και 1350, έξι τουλάχιστον φορές, οι πρόγονοι σας αντιστάθηκαν, πολέμησαν. Είπα πριν για την πτώση της βασιλεύουσας και τις επιθέσεις των Τούρκων στην περιοχή. Κορυφώθηκαν με τις επιδρομές τις οποίες έκανε γύρω στα 1538 από τη δίκη ιστορία ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσας. Ήταν πραγματική συμφορά και ήταν η εποχή κατά την οποία για να αμυνθούν ιδίως οι επιθέσεις έγιναν μέσα στην καρδιά της πόλης, στον Πούρκο, την εμπορική καρδιά της πόλης. Η πόλη ξεριμώθηκε, έφυγαν οι κάτοικοι. Έφυγαν οι κάτοικοι και βεβαίως σε αυτό βοήθησαν και οι ίδιοι ενετοί, οι οποίοι για λόγους που δεν γνωρίζουν ακόμα πώς ακριβώς αυτό συνέβη, ευνόησαν τη βυχή. Παρά την προσπάθεια των κατοίκων να παραμείνουν και ιδίως τον αγώνα που έδωσε γύρω στα 1547 η Φρουλά εδώ στην περιοχή για να μπορέσει να κρατήσει τα ιερά και τα όσια που ήταν δίπλα στις κατοικίες τους. Αυτός ο τόπος έκτοτε ερήμωσε μέχρι να φτάσουμε στα 1870 όταν ο Χουσέιν Πασάς εκείνη την εποχή αγόρασε την περιοχή και δημιούργησε
κέντρο εκείνο, το οποίο ήταν κοινό κέντρο για όλη την περιοχή, δηλαδή την περιοχή της Ιππίας και της Ιεράνης. Διότι θα πρέπει να αναλογιζόμαστε στην ιστορία πως όταν οι Ενετοί αγόρασαν την περιοχή από τους Μεταλλοφόρους, υπήρξε ένα ευρύτερο κέντρο στο οποίο προείστατο, στο πούμε έτσι, Ιππία, που αργότερα έγινε μικρότερο μέσα σαν περιφέρεια, αλλά πάντως η Ιππία και η Ιεράπετρα βάδισαν από κοινού όλη αυτή τη χρονική περίοδο. Τόσο τόπος έβγαλε αγωνιστές. Τόσο τόπος έβγαλε λογοτέχνες σημαδιακούς για την ιστορία μας. Το Βιτσέτζο Κορνάρο δεν τον τιμούμε μόνο εμείς οι Έλληνες, τον τιμάει η Δύση. Είναι μέρος του ελληνικού πολιτισμού, ο Βιτσέτζος Κορνάρος. Όπως μέρος του ελληνικού πολιτισμού είναι και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Άλλο παιδί της Κρήτης. Εδώ κοντά, μάλλον. Αυτή είναι η ιστορία του τόπου σας. Σε πολύ γενικές γραμμές. Δεν αναφερθώ μετά το 1970, γιατί η Κρήτη και βεβαίως η Σιτία ακολούθησε την πορεία εκείνη που ακολούθησε ολόκληρη η Κρήτη, ως προηγήκη κομμάτι του εθνικού μας κορμού και ως που να δώσει τον εθνικό μας κορμό προσωπικότητες που πήραν στον όμο του στην ιστορία με κορυφαία την περίπτωση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτά και υπάρχει. Είναι εκείνα τα οποία εσάς, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, σας βοηθάνουν να εκπληρώσετε την αποστολή σας ως άνθρωποι καθημερινοί, αλλά και ως απόγονοι μεγάλων προγόνων και βεβαίως ως κληρονόμοι μιας μεγάλης ιστορίας. Αυτά τα διδάγματα περνώ και εγώ μαζί μου, γιατί αυτός ο τίτλος που μου δώσατε είναι ταυτοχρόνως και ένα χρέος να υπερασπιστώ αυτές τις αρχές και τις αξίες. Να είναι δείκτης πορείας σε ό,τι αφορά την άσκηση του καθηγόντων. Τι συνοψίζω λοιπόν με αυτές τις αρχές και αυτά τα διδάγματα. Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα βασικό χαρακτηριστικό. Είμαστε ο λαός της ειρήνης και της δημιουργίας. Είμαστε ο λαός που μέσα από την ιστορία και τον ίδιο τον πολιτισμό εμπνέει την ειρήνη και τη δημιουργία. Και αυτό λέμε σε όλους τους οικοντές μας, σε όλη την παρουσία της Χρυσούς. Θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά. Θέλουμε να βοηθήσουμε και τις γειτονικές μας χώρες που και αυτές σχημάζονται από την κρίση σας. Αυτό το ξεχνάμε. Να βρουν τον δρόμο. Και εμείς τους ανοίγουμε τον δρόμο αυτό που ξέρουμε κι εμείς. Τον δρόμο της Δύσης και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, τον δρόμο της Ευρώπης. Της Ευρώπης, η οποία είναι το επίκεντρο της Δύσης, αλλά που ξέρει από την ιστορία της και τον πολιτισμό της, να μιλάει με την Ανατολή. Και ιδίως αυτές τις ώρες που πρέπει να μιλάμε με την Ανατολή για να επεδώσουμε την ειρήνη, τόσο μας λείπει. Όμως, όσο είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την ειρήνη, όσο είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τη φιλία και τη γειτονία με τις χώρες που είναι κοντά μας, άλλο τόσο διαμηνύουμε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε ούτε κεραία από αυτά που μας αναλογούν με βάση την ιστορία μας και το διεθνές δίκαιο, δηλαδή από τα σύνορά μας, από την εδαφική μας εταιρεότητα και από την εθνική μας κυριαρχία. Αυτά θα τα υπερασπιστούμε στο ακέραιο και το διανύουμε προς κάθε κατεύθυνση. Πολύ μάλλον, όταν όπως συνηθίζουν άλλο, δεν πρέπει εμείς οι Έλληνες να ξεχνάμε σήμερα ότι όταν υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας, το έδαφος μας και την κυριαρχία μας, ταυτοχρόνως υπερασπιζόμαστε τα σύνορα, το έδαφος και την κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε στις ώρες ιδίως, αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Αν δούμε τι συμβαίνει, ιδίως στη Μεσόγειο, ιδίως στη Μέση Ανατολή. Με αυτές τις σκέψεις ακριβώς απευθυνόμαστε και προς τη γειτονική. Ιδίως σε αυτές τις χώρες. Και λέμε το αυτονόητο. Θέλουμε το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης. Θέλουμε οι λαοί μας να πορευθούν μέσα σε καθεστώς ειρήνης στο μέλλον που αναλογεί σε καθένα. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι και ο τουρκικός λαός και εκείνος περνάει τα δικά του βάσα. Και είμαστε εδώ εμείς οι Έλληνες, να συνδράμουμε αυτόν τον λαό όσο μπορούμε και κυρίως
να τον βοηθήσουμε να βρει την προοπτική του, που εμείς πιστεύουμε ότι η προοπτική του είναι προς την Δύση. Καλούμε αυτό το λαό και την Δύση να είναι περισσότερο στραμμένος προς τη Δύση και λιγότερο προς την Ανατολή. Και εμείς οι Έλληνες είμαστε διατεθειμένοι να ανοίξουμε αυτό το δρόμο. Και είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Ίσως η Τουρκία δεν έχει ειλικρινέστερο σύμμαχο και φίλο σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο από εμάς τους Έλληνες. Γιατί είμαστε έτοιμοι να θυμόμαστε βέβαια την ιστορία μας, αλλά να μην αφήσουμε την ιστορία να μας δικάσει. Αντιθέτως, να μας ενώσει για να μην ξανασυμβούν ποτέ αυτά που μας χώρισαν, αυτά που κόστησαν τόσο πόνο και τόσο αίμα. Αλλά για να γίνει αυτό, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, ως προς τις οποίες δεν υπάρχουν εκπτώσεις. Η ευρωπαϊκή προοπτική, η ενταξιακή προοπτική της φίλης και γείτονας Τουρκίας περνάει από την προϋπόθεση που ισχύει για όλους τους λαούς της Ευρώπης και της Δύσης. Από τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και βεβαίως από τον πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και όταν λέμε για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, εννοούμε και βεβαίως το σύνολο του διεθνούς δικαίου, αλλά και κυρίως τις συνθήκες οι οποίες αποτελούν τη βάση των σχέσεων μας με την Ευρωπαϊκή. Και μιλώ κυρίως για τη συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς δικαίου και πρέπει να τη σεβόμαστε στο ακέραιο. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης δεν υπάρχουν κρίσες ζώνες. Τα σύνορα, τα όρια του εδάφους και η κυριαρχία καθορίζονται από αυτήν και το τονίζω. Η συνθήκη της Λοζάνης καθορίζει ταυτοχρόνως τα σύνορα του έδαφους και την κυριαρχία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία λοιπόν οφείλει να σεβαστεί αυτή την αλήθεια. Διότι αν δεν τη σέβεται, δεν είναι μόνο ότι στρέφεται εναντίον της Ελλάδος, αλλά στρέφεται και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που σημαίνει ότι η ίδια οικονομεύει την όποια ευρωπαϊκή της προοπτική. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι του διεθνούς δικαίου το οποίο οφείλει να σέβεται η Τουρκία, ιδίως αυτές τις ώρες. Μιλάω για το δίκαιο της θάλασσας, όπως κωδικοποιήθηκε το 1982 από τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι. Η Τουρκία βεβαίως δεν έχει προσχωρήσει στην σύμβαση αυτή και υπάρχουν ορισμένοι που ισχυρίζονται ότι από τη στιγμή που δεν έχει προσχωρήσει δεν δεσμεύεται. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος και δεν νομίζω ότι τουλάχιστον στο επίπεδο της ηγεσίας αυτό το ακόμα στην Τουρκία. Και ότι είναι γνωστό ότι οι συνθήκες όπως η συνθήκη του δικαίου της θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι, επειδή έχει υπογραφεί από τη συντηρητική πλειοψηφία των κρατών στον πλανήτη, σύμφωνα με την ομολογία του δικαστηρίου της Χάγης, παράγει γενικώς παραδεδεμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι ισχύουν και δεσμεύουν και αυτούς που δεν έχουν προσχωρήσει στη συνθήκη αυτή. Κατά τούτο λοιπόν, η συνθήκη του δικαίου της θάλασσας, συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, είναι δεσμευτική και για την Τουρκία. Και έχει τεράστια σημασία σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Άρα, κατά την οριοθέτηση της ΑΟΣ, η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί τη συνθήκη του δικαίου της θάλασσας, είτε την έχει επικυρώσει, είτε την προσχωρήσει, είτε όχι. Και αυτό είναι μια άλλη αυτονόητη αλήθεια, από την οποία εξαρτάται και η φιλία και η καλή γειτονία, αλλά και η ευρωπαϊκή πολιτική της Τουρκίας. Διότι το δίκαιο της θάλασσας είναι μέρος του ευρωπαϊκού δίκαιου. Το τονίζω λοιπόν. Εδώ είμαστε για να χτίσουμε μια διαρκή φιλία, μια περίοδο ειρήνης για να συνεργαστούν οι λαοί και να δημιουργήσουν. Αλλά οι προϋποθέσεις που τίθεται από την Ευρώπη, από το διεθνές δίκαιο και που δεσμεύουν και εμάς τους Έλληνες, αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να γίνουν σεβαστές από όλους, άρα και από τους. Κύριε Δημαρχέ, ίσως σας κούρασε λίγο, βλέποντας πράγματα τα οποία δεν έχω παραλάβει ποτέ. Όμως στο καιρό μας είναι ανάγκη να τονίσουμε πάντοτε αυτονόητες αλήθειες, γιατί υπάρχουν πολλοί που φάνουν μέσα από τον ρημαντό άλλων προβλημάτων αυτές τις αλήθειες να τις αλλιώσουν. Και εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να τα αρνηθούμε αυτά. Με αυτές τις σκέψεις και αυτά τα διδάγματα παρμένα από την ειρήγη της Ιδίας,
φεύγω γεμάτος από τη φιλοξενία και την αγάπη σας και σας διαβεβαιώ ότι ως το τέλος της θητείας μου και όχι μόνο, θα κάνω ό,τι μου αναλογεί για να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτή την τύψη στιγμή που οποία σήμερα απαιτήσατε, ανακηρύσσοντάς με επί του νομιμότη του Δήμου Στήνης. Να είμαι ο Θεός μαζί σας, χρόνια πολλά από την ημέρα και του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ.